Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στι 9. Η χώρα μα βγαίνει αύριο τυπικά και από το τρίτο πρόγραμμα βοήθεια και από το τρίτο μνημόνιο, ελπίζοντα να επιστρέψει στην κανονικότητα και τι διεθνεί αγορέ μετά από την οκτάχρονη κρίση. Επιφυλακτική για την μεταμνημονιακή εποχή τη χώρα εμφανίζονται αρκετοί αναλυτέ, την ώρα που κυβερνητικά στελέχη σε πανηγυρικού τόνου μιλούν για μια νέα εποχή όπου οι κυβερνήσεις πλέον στην Ελλάδα θα αποφασίζουν για το μέλλον του ελληνικού λαού. Μετά από ένα ιδιαίτερα δύσκολο καλοκαίρι, και με τις φωνικές πυρκαγιές, το Μαξίμου δεν ετοιμάζει φιέστες όπως αρχικά σχεδίαζε, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανότατα μεθαύριο Τρίτη θα υπάρξει ένα διάγγελμα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο θα μιλήσει για την έναρξη μιας νέας εποχής για την Ελλάδα, κατά πάσα πιθανότητα όχι από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά από κάποιο άλλο σημείο της χώρας που θα επιλέξει για καθαρά συμβολικούς λόγους. Η Ελλάδα μετρά ακόμη τι πληγέ τη από τι φωνικέ πυρκαγιέ. Οι ιδιοκτήτε ακινήτων ετοιμάζονται για το λογαριασμό του ένφια μέχρι το τέλο του μήνα. Ενώ στην κυβέρνηση επικρατεί ενθουσιασμό για το τέλο των προγραμμάτων βοήθεια. Αν και διεθνεί αναλυτέ αλλά και ξένα μέσα ενημέρωση χτυπούν καμπανάκι για την μεταμνημονιακή εποχή. Κυβερνητικά στελέχη κάνουν διαφορετική ανάγνωση στη λήξη των μνημονίων με φόντο εκλογέ και ανοίγοντα συχνά σενάρια φοροελαφρύνσεων την που εκτιμήσει διεθνών αναλυτών αλλά και η καθημερινότητα των ίδιων των Ελλήνων γκριζάρουν το αφήγημα τη καθαρή εξόδου. Η λήξη του μνημονίου φέρνει χαμόγελα στο μαξί ωστόσο, οι υποχρεώσει που έχει αναλάβει η κυβέρνηση είναι συγκεκριμένε και δεν δικαιολογούν πανηγυρισμού και φιέστε, καθώ δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τα συμφωνηθέντα και τον στόχο για την επίτευξη πρωτογενού πλεονάσματο 3,5% του ΑΕΠ, μέτρο το οποίο, όπω εκτιμούν εγχώροι και ξένοι αναλυτέ, αλλά και κόμματα, θα φέρει πολλά δεινά και θα καθυλώσει την ελληνική οικονομία. Του πανηγυρισμού τη κυβέρνηση έρχεται να θολώσει και ο Υπουργό Οικονομία και Οικονομικών τη Γαλλία, Μπρούνο Λεμέρ, ο οποίο σε συνέντευξή του στο βήμα, αφενό χαρακτηρίζει επιτυχία την έξοδο από το πρόγραμμα, αφετέρου όμω ψαλιδίζει τι κυβερνητικέ προσδοκίε περί αναστολή στη μείωση των συντάξεων. Στο ιδιομικό σχήματο και το καμπανάκι που χτύπησαν μιλώντα στην εφημερίδα Τα Νέα, 16 ειδικοί οι οποίοι αναφέρθηκαν στην μεταμνημονιακή εποχή. Ο αναπληρωτή Υπουργό Άμυνα, τώρα τη Κουβέλη, μιλώντα για την επόμενη ημέρα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει διαμορφώσει τι αναγκαίε συνθήκε προκειμένου να προχωρήσει και στην ανάπτυξη και στην αποκατάσταση αδικιών. Επίση, να στηρίξει την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τα κοινωνικά εκείνα στρώματα που δέχθηκαν τα μεγαλύτερα χτυπήματα κατά τη διάρκεια τη οκτάχρονη μνημονιακή κατάσταση στη χώρα. Με ένα διάγγελμα, ο Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να δώσει το στίγμα του για την επόμενη μέρα μετά τη λήξη του τρίτου προγράμματο. Σύμφωνα με πληροφορίε που μεταδίδει το ΆΙ Μερίδα, το μήνυμα του Πρωθυπουργού προ τον ελληνικό λαό προγραμματίζεται για την Τρίτη και είναι πολύ πιθανό, καθώ ακόμη δεν έχει αποφασιστεί, να γίνει από κάποιο άλλο σημείο τη χώρα και όχι από το Μέγαρο Μαξίμου, ώστε να υπάρξει έντονο συμβολισμό για να δοθεί το μήνυμα για το τέλο τη Επιτροπή και την επιστροφή της χώρας σε κανονικότητα. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο επιζητούν από εδώ και στο εξής να στρέψουν την ατσέντα στο πεδίο της οικονομίας συνολικά. Επειδή κατ' είναι προνομιακό, επ' αυτού αναμένεται και σκληρό ροκ από τώρα και για όλο το επόμενο χρονικό διάστημα με την αξιωματική αντιπολίτευση, αφού η χώρα εισέρχεται σε άτυπη και παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Σε αυτό το πλαίσιο, και αφού ένα-ένα τα μέλη τη κυβέρνηση επιστρέψουν στην Αθήνα, θα ετοιμαστεί και ο σχεδιασμό των επόμενων ημερών με βασικέ προτεραιότητε του Αλέξη Τσίπρα, τι αλλαγέ στο κυβερνητικό σχήμα και εν συνεχεία την παρουσία του στη διεθνή έκθεση τη Θεσσαλονίκη Τη σημασία τη ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματο, τη καθαρή εξόδου και από τα μνημόνια, αλλά και τι προτεραιότητε τη κυβέρνηση την επόμενη ημέρα, αναδεικνύει ο Διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Γιώργο Τσίπρα. Όπω τονίζει, πάβει το καθεστώ τη Επιτροπίας και αποκτούμε τον έλεγχο οικονομική πολιτική. Δεν υπαγορεύονται πλέον από του δανειστέ νέε περικοπέ και νέα μέτρα λιτότητα. Και έτσι η Ελλάδα μπορεί να ορθοποδήσει και να αναπτυχθεί με την κοινωνία όρθια, όπω λέει. Την ίδια ώρα, ο διοικητή Τραπέζη ο κ. Γιάννη Τουρνάρα, επισημαίνει ότι οι στόχοι για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα φρενάρουν την ανάπτυξη και θα αντιφρενάρουν. Έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο ακόμη, τον ο κύριο Στουρνάρα, αναγνωρίζοντα ότι τα χρόνια που πέρασαν διορθώθηκαν αρκετέ αδυναμίε. Ε, λέει ότι παραμένουν αρκετά άλλη προβλήματα, ενώ προειδοποιεί για τον κίνδυνο να μα εγκαταλείψουν οι αγορέ αν ε, δεν προχωρήσουμε τι μεταρρυθμίσει. Καθαρή έξοδο σημαίνει επιστροφή στην κανονικότητα, δήλωσε ο Διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Γιώργο Τσίπρα. Σημαίνει, είπε, ότι πάβει το καθεστώ τη Επιτροπή και αποκτούμε τον έλεγχο τη οικονομική μα πολιτική, έστω και με τον στενό κορσέ των πλεονασμάτων του 3,5% μέχρι το 2022. Δεν υπαγορεύονται πλέον από του δανειστέ μα νέε περικοπέ και μέτρα λιτότητα, τονίζει, και έτσι η Ελλάδα θα μπορέσει να ορθοποδήσει και να αναπτυχθεί με την κοινωνία όρθια χωρίς όξυνση των ανισοτήτων και με αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου με περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες. Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας ότι η επόμενη μέρα θα είναι αναμφίβολα καλύτερη από τη σημερινή. Η οικονομία αναπτύσσεται ήδη για πέντε συνεχόμενα τρίμηνα, κάτι που είχε να συμβεί για περισσότερα από δέκα χρόνια, παρατήρησε ο Διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Εξέφρασε μάλιστα την εκτίμηση ότι η ανωδική πορεία των δικτύων των επενδύσεων και των εξαγωγών θα ενισχυθεί περαιτέρω από την έξοδο στι αγορέ και την εφαρμογή του αναπτυξιακού σχεδίου τη κυβέρνηση, βασικό πυρήνα του οποίου, όπω υπογράμισε, είναι η ενίσχυση τη εξωστρέφεια μέσω συγκεκριμένων μέτρων για ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ανταγωνιστικών στι διεθνεί αγορέ, διευκόλυνση τη εξαγωγική και τη επενδυτική δραστηριότητα και δημιουργία ενό σταθερού και φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντο που θα επιτρέπει την αξιοποίηση του υψηλού επίπεδου του ανθρώπινου δυναμικού και τη στρατηγική θέση τη χώρα. Δίνοντα το στίγμα των προτεραιοτήτων τη κυβέρνηση, ο Γιώργο Τσίπρα προέταξε πω μέσα σε αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον, μέλημα τη κυβέρνηση είναι με στοχευμένε μειώσει φόρων και αυξήσει κοινωνικών δαπανών, να δοθούν οικονομικέ ανάσες στην κοινωνία, να μειωθεί περισσότερο η ανεργία με τη δημιουργία νέων θέσεων σταθερή απασχόληση, να συνεχιστούν οι αναγκαίε μεταρρυθμίσει προ όφελο τη οικονομία και να ανακτηθεί όσο το ταχύτερο το καταστραφεί. Από την λιτότητα και τι υφεσιακέ πολιτικέ ΑΕΠ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού τόνισε πω αναπτύσσεται ένα διαρκώ αυξανόμενο ενδιαφέρον και κινητικότητα ξένων επενδυτών για την Ελλάδα. Ειδικότερα είπε πω το αυξημένο αυτό ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίω στον τουρισμό, στο real estate, στα logistics, στον αγροδιατροφικό τομέα και τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών και τι χρηματοοικονομικέ υπηρεσίε. Επίση, προσδιορίσε ω πρόκληση για την ελληνική οικονομία την αντιμετώπιση. Του ελλείμματο του εμπορικού ισοζυγίου. Τέλο, ο Γιώργο Τσίπρα αναφέρθηκε και στι ενέργειε που έκανε η Ελλάδα μέχρι την απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών, τονίζοντα ότι η κυβέρνηση δεν υιοθέτησε μία νευρική αλλά μία σοβαρή στάση, δεν παζάρευσε, διεθνοποίησε το ζήτημα και την ίδια στιγμή δεν σταμάτησε ούτε για λίγο να δείχνει στη γείτονα χώρα ότι επιθυμούμε σχέσει καλή γειτονία που βέβαια περνούσαν μέσα από αυτό το ζήτημα. Έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο ακόμη, τονίζει από την πλευρά του ο διοικητή Τραπέζη τη Ελλάδο, Γιάννη Τουρκουρκουρκουρκουρκουρκουρκουρκουρκουρκουρκουρκουρκουρκουρκουρκουρκουρκουρκουρκουρκουρκουρκου σε συνέντευξή του στην καθημερινή, με αφορμή την ολοκλήρωση του Τρίτου Μνημονίου και τη μετάβαση τη χώρα σε μια νέα περίοδο. Αναγνωρίζοντα ότι τα χρόνια που πέρασαν διορθώθηκαν πολλέ αδυναμίε, ο κεντρικό τραπεζίτη επισημαίνει ωστόσο ότι παραμένουν ακόμη άλλοι τα προβλήματα, από το υψηλό δημόσιο χρέο μέχρι την ανεργία, την παιδεία, την αποτελεσματικότητα τη δημόσια διοίκηση και άλλα. Στη συνέντευξή του προειδοποιεί για τον κίνδυνο να μα εγκαταλείψουν οι αγορέ αν υπαναχωρήσουμε από τα συμφωνηθέντα. Ένα κίνδυνο που επιτείνεται σήμερα λόγω των αναταράξεων σε Ιταλία και Τουρκία, υπενθυμίζει ο κ. Στουρνάρα. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, επισημαίνει ότι οι στόχοι για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα θα αποτελέσουν τροχοπέδι για την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξη, ειδικά εάν συνδυαστούν με υψηλή φορολογία. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που πρέπει όχι στο τόσο μακρινό μέλλον να συζητηθεί με του εταίρου, αναφέρει. Κάνοντα τέλο μία αναδρομή στο παρελθόν, ο κ. Στουρνάρα ερμηνεύει την κρίση ω ως αποτέλεσμα κυρίως λανθασμένων επιλογών οικονομικής πολιτικής και υποστηρίζει ότι τα μνημόνια ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Συντάσσεται εξάλλου με την άποψη ότι το τρίτο μνημόνιο θα μπορούσε να είχε αποφευθεί. Οι διαφορές που χώρισαν τις δύο πλευρές το φθινόπωρο του 2014, λέει, ήταν πολύ μικρότερες από τα μέτρα που θεσπίστηκαν αργότερα με το τρίτο μνημόνιο. Η Ελλάδα όχι μόνο διέκοψε αλλά και αντέστρεψε τι μεταρρυθμίσει κατά το πρώτο εξάμεινο του 2015. επεισόδιο που κοστολογείται στα 200 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνει σε άρθρο του στην καθημερινή ο επικεφαλή του ESM, κλάου Ρέγκλινγκ, εν ώψη τη ολοκλήρωση του μνημονίου. Ο κ. Ρέγκλινγκ εκτιμά ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο ώστε να γίνει βιώσιμη και ανταγωνιστική η οικονομία τη, αλλά με την προπόθεση ότι θα συνεχίσει να εξυγχρονίζεται και θα ακολουθεί πιστά το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων. Σε καλό δρόμο ώστε να γίνει βιώσιμη και ανταγωνιστική η οικονομία, εκτιμά πω βρίσκεται η Ελλάδα, ο επικεφαλή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα, Κλάου Ρέγκλινγκ, σε άρθρο του στην Καθημερινή, τονίζοντα παράλληλα ότι η χώρα μα θα πρέπει να συνεχίσει να εξυγχρονίζεται και να ανοίγει. Πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί. Τόσο ο Πρωθυπουργό, όσο και ο Αρχηγό τη Αντιπολίτευση είναι μεταρρυθμιστέ και με διαβεβαίωσαν ότι υποστηρίζουν τους του στόχου του προγράμματο του ESM, είπε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, κύριο Ρέγκλινγκ, τονίζει ότι η Ελλάδα όχι μόνο διέκοψε, αλλά και αντέστρεψε τι μεταρρυθμίσει κατά το πρώτο μισό του 2015. Το κόστο τιμολογείται από 86 έω και 200 δισεκατομμύρια ευρώ, αναφέρει ο κύριο Ρέγκλινγκ. Σε μια άμεση αιχμή δε για την εποχή Βαρουφάκη, ο διευθυντή του ESM αναφέρει πω μετά τα γεγονότα του πρώτου εξαμήνου του 2015, οι Ευρωπαίοι έμαθαν εμπειρικά ότι μπορούσαν να βασίζονται στου πιο σημαντικού Έλληνε συνομιλητέ του, τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο και τον τον αναπληρωτή του Γιώργο Χουλιαράκη. Ο κύριος Ρέγλινγκ αναφέρεται πάντως και στην εποχή πριν τα μνημόνια, περιγράφοντας επιγραμματικά την ανάπτυξη δομικών αδυναμιών στην ελληνική οικονομία. Σημειώνει πως από το 1999 οι μισθοί και οι συντάξει στην Ελλάδα αυξάνονταν πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ευρώ, ενώ το κόστος εργασίας ξεπερνούσε την αύξηση της παραγωγικότητας. Συνέπεια αυτών των εξελίξεων ήταν η μείωση της ανταγωνιστικότητας, ενώ η κρίση ήρθε στην επιφάνεια το 2009 με την αποκάλυψη του πραγματικού δημοσιονομικού ελλείμματο που ουσιαστικά απέκλεισε την Ελλάδα από τι αγορέ. Ο μοναδικό τρόπο διόρθωση λανθασμένων πολιτικών που εφαρμόζονταν επί πολλά χρόνια, αναφέρει ο κ. Ρέγκλινγκ, ήταν οι οδυνηρέ διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει που περιελάμβαναν μείωση μισθών και συντάξεων συν την σμίκρινση του δημόσιου τομέα. Εκφράζει πάντω τη λύπη του που οι θυσίε των Ελλήνων που συχνά επιβάρυναν του πιο ευάλωτου δεν αναγνωρίζονταν πάντα στη Γερμανία αλλά και άλλε χώρε. Συνολικά πάντω, ο επικεφαλή του ESM υπογραμμίζει το εύρο και το μέγεθο τη στήριξη που προσέφεραν οι εταίροι στην Ελλάδα που συμπληρώθηκαν από την Συμφωνία για Ελάφρυνση του Χρέου στο Eurogroup του Ιουνίου. Η βοήθεια δεν ήρθε μόνο από τι χώρε τη Ευρωζώνη, αλλά και από ιδιώτε που κούρεψαν το ελληνικό χρέο κατά 100 δισεκατομμύρια ευρώ το 2012, υπενθυμίζει. Νομίζω, λέει τελειώνοντα, είναι δικαιολογημένο να πούμε ότι η Ευρώπη συμμετείχε στην μεγαλύτερη πράξη αλληλεγγύη που έχει δει ποτέ ο κόσμο. Και εμεί κυρίε και κύριοι, τώρα να αλλάξουμε θέμα. Ηδη έχει ξεκινήσει σιγά-σιγά η επιστροφή των εκδρομένων από τον 15 Αύγουστο. Και μαζί μας εδώ στο στούντιο του Blue Sky, στο κεντρικό στούντιο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, βρίσκεται ο κύριος Μιχάλης Τσιφάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών. Καλησπέρα κύριε Τσιφάκη. Καλησπέρα καλησπέρα. Ξέρουμε ότι όλο αυτό το διάστημα ήσασταν εκεί και κουνούσατε το μαντήλι ουσιαστικά στους επιβάτες, όπως πάντοτε κάνετε, ενημερώνοντάς τους για τα δικαιώματα που έχουν και τα οποία πρέπει να τα γνωρίζουν προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα. Θα ήθελα να μου πείτε, επειδή ακριβώ αφουγκράζεστε τον κόσμο και έρχονται, σα πλησιάζουν, γιατί είστε και αναγνωρίσιμη φυσιογνωμία πλέον στο λιμάνι του Περιά, έρχονται και σα πλησιάζουν και σα κάνουν τα παραπονά του, σα λένε τα προβλήματά του. Εσεί λοιπόν τα συγκεντρώσατε όλα αυτά. Πείτε μου ως επιτοπλίστων πού επικεντρώνονται τα προβλήματα έτσι όπως σας μεταφέρονται κύριε Τσιφάκη. Καταρχήν κύριε Σαρή πρέπει να επισημώνω ένα πράγμα. Ότι η φετινή κίνηση, οι αναχωρήσει που είχαμε από το κεντρικό λιμάνι του Πειραιά ήταν πολύ περισσότερε, ήταν πολύ περισσότερο ο κόσμο σε σύγκριση με πέρσι. Ε, δεν το περιμέναμε αυτό ούτε κι εμεί, φαντάζομαι, ούτε και οι εταιρείε. Λοιπόν, ε, πιστεύω ότι επειδή το δικαίωμα στην. το θέμα των, των, διακοπών, των καλοκαιρινών διακοπών είναι δικαίωμα. Του Έλληνα Πολίτη. Δεν είναι είδο πολυτέλεια. Mm -hmm. Και ειδικά για να ξεφύγει από τον κρίζο τη καθημερινότητα, κάνει οικονομίε για ένα ολόκληρο χρόνο, για να μπορεί να ξεφύγει τρει-τέσσερι ημέρε το πολύ. Για λίγε μέρε, για όχι. Γιατί μα είπατε ότι αυξήθηκε μεν η κίνηση. Παρ' όλα αυτά, οι ημέρε των διακοπών έχουν αυξηθεί, Όχι. όχι. Δεν έχουν αυξηθεί. Όχι. Απλά και μόνο α, θα πω ότι οι περισσότεροι είχαν και έχουν δικά του εξωγικά. Έτσι και είναι πιο τυχεροί, θα έλεγα, όπως και οι φιλοξενούμενοι. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι δεδομένου ότι πρέπει να προσθέσουμε και μια άλλη παράμετρο, είχαμε πολλού κινήτε φέτο. Δηλαδή, ο καθένα έπαιρνε μια σκηνή, έτσι, και πήγαινε σε διάφορα μέρη, όχι μόνο το κυκλάδο κλπ. Ε, πιστεύω σε όλα τα νησιά τη χώρα. Κάνοντα κάμπινγκ. Ακριβώ. Για να αποφύγει το κόστο. Τουλάχιστον στι Οργανωμένο ή ελεύθερο. Ακριβώ. Λοιπόν. Όπως είπατε, υπάρχουν προβλήματα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει αντί για να οξύνονται να αμβλύνονται. Αλλά φέτο, τίποτα που είχαμε μια πολύ μεγάλη κίνηση από το λιμάνι, βεβαίω υπήρχαν παράπονα. Και πού εστιάζονται τα παράπονα αυτά, Καταρχήν στα ακριβά εισιτήρια. Δηλαδή, είναι το αντί... πρώτο που νιώθει στην τσέπη του ο επιβάτη. Ακριβώ. Το πρώτο που κάνει, α πούμε έτσι, είναι να πληρώσει τα εισιτήρια του. Mm -hmm. Βεβαίως Βεβαίω οι έξυπνοι εύ, έβγαζαν εισιτήρια, πλήρωναν πήραν με κάποιε προσφορέ που, έκα, που, έκαναν κάποιε εταιρείε. Τι εκμεταλλεύονταν όχι μόνο, ακριβώς, όχι μόνο, και δεν μιλώ για τι εταιρείε ακτοπλογία, mm -hmm. μιλώ και έξω από την ακτοπλογική αγορά. Λοιπόν, εκμεταλλεύτηκαν αυτέ τι προσφορέ. Ε, αλλά δεν πάβει όμω το εισιτήριο να έχει αυξηθεί περίπου κατά 4 ευρώ από τι αρχέ του 10 για να πάει κάποιε κυκλάδε. Υπό. Και το κόστο είναι αποτρεπτικό για μια οικογένεια η οποία θα πρέπει να πάει Υπό. με το αυτοκίνητό τη τέσσερα άτομα με και με όλα τα υπόλοιπα έξοδα και τη μετακίνηση μόνο. Δηλαδή μόνο αυτά που θα χρειαστούν μέσα στο καράβι για να πάρουν ένα καφέ, ένα σάντουιτ, ένα παγωτό που θα ζητήσουν τα παιδιά. Το κόστο γίνεται αποτρεπτικό, βεβαίως. κύριε Τσιφάκη Λοιπόν, βεβαίω έτσι ακριβώ είναι. Ε, πέρα από αυτό όμω το θέμα τη διαμονή ε, είχε γκρίνια. Είχαμε για της, Είχαμε γκρίνια. Για, ναι. για τις τιμέ. Για τις Ακριβώς. τα Ακριβώ, ακριβώ. Ε, Όλα προσφέρει... τα μηνύματα λένε ότι έχουν τσιμπήσει φέτο. Ακριβώ, έχουν τσιμπήσει, ναι. Είτε σε μικρού προορισμού, είτε σε μεγάλε προορισμού. Ε, άρα λοιπόν, αυτό τι αποτέλεσμα είχε, είναι αυτό που είπαμε προηγούμενα. Να περιορίσει Τις ο δρομέ τη μέρα των διακοπών. Εκεί που θα πήγαινε πέντε μέρε, ή λοιπόν, ότι δεν του βγαίνουν, γιατί έχουν ακριβήνει τα καταλήματα. Άρα έγιναν τέσσερι. Συγμέρες. Έχουμε λοιπόν γκρινιά να το πω έτσι για τα ακριβά εισιτήρια. Γκρινια λοιπόν για τα ακριβά τα καταλήματα. ακριβά καταλήματα. Και βέβαια πάμε στο άλλο θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα, αν θέλετε, και εδώ δεν έχει μόνο ευθύνη ευθύνη εισαγωγικά η, η εταιρεία, οι εταιρείε που εκμεταλλεύονται τα κυλικεία των πιστεύω ότι έχει και ο ίδιο ο επιβάτη. Εμεί από εδώ, κύριε Σαρή, όπω γνωρίζουν όλοι, έχουμε κάνει πολλέ εκπομπέ για να γνωρίζουν. Και πολλή αγώνα. Α, και, πολλή αγώνα, βέβαια. Για το θέμα των κηλικίων, και των, των κυλικίων. που είναι, των προϊόντων που βρίσκονται σε διατήμηση. Εμεί έχουμε πει ότι μόνο νέα προϊόντα είναι σε διατίμηση, Τα οποία πολλούνται σε πολύ χαμηλότερε τιμέ. Σύγκριση με άλλα προϊόντα. Ή και με τα ίδια, αλλά συνδυπλά, σε διπλάσια ποσότητα. Mm -hmm. Λοιπόν, εάν θέλει να αγοράσει ένα φραπέ διπλό χωρί να διευκρινίσει στο κηλικείο ότι θε ένα φραπέ διατημένο και το πληρώσει ένα 30, του λε ένα φραπέ και όλα σου πουλάει λοιπόν 3 ευρώ το φραπέ. Στα όρθια, πληρώνει και ένα μπουκαλάκι νερό, 75 λεπτά, πληρώνει 3,75. Αυτό... Και μετά φωνάζει. Ακριβώ, ακριβώ. αυτά είναι πολλά δεχτήματα. Ο Τσιφάκη το φώναζε εκ των προτέρων. Βεβαίω. Δηλαδή, είναι οι κατανοητέ οι οποίοι, οι επιβάτε που δηλώνουν ανενημέρωτοι, έχουν αδικό. Είναι και αυτοί που την πατάνε κατά το κοινό λόγο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, είχαμε και πολλά, πολύ μεγάλη γκρίνια για τα κυλικεία. <σο> Εμείς Εμεί κάναμε το χρέο μα. Η δε, ε, το ΔΕ Κεντρικό την του Πειραιά, ασκούσε καθημερινά ελέγχου αυστηρού, συστηματικού, και όλα ήταν εντάξει. Δεν υπήρχε κανένα θέμα, είτε υγειονομικό, είτε αγορανομικό. Το θέμα λοιπόν είναι ότι οι, οι τιμέ, πέρα από, τα, από το τιμοκατάλογο των διατηρημένων, ήταν πανάκριβε. Και εκεί λοιπόν είχαμε τη μεγάλη, όπω είπα, γκρίνια, διαμαρτυρίε πολλέ. Αλλά από εκεί δεν μπορεί να παρέμβει κανένα. Άρα λοιπόν και έλεγα και από το σταθμό σα πολλέ φορέ ότι πριν παραγγείλουμε εκτό από τα διατημένα προϊόντα, θα πρέπει να διαβάζουμε πρώτα το τιμοκατάλογο. Όσοι δεν διάβασαν το κατάλογο έβαλαν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Λοιπόν, άρα συνοψίζω και λέω ότι ε, αποτελεί ένα περιττό κόστο αυτό που λέμε τώρα, ενώ θα μπορούσαν έτσι. Μια να, πάρουν ένα με ένα 45, το ζαμπό με τυρί, και να πληρώσουν 3,5 ευρώ ε, με τα γνωστά προσθήκε διάφορα και να το πληρώσει πανάκριβο. Λοιπόν, ο, δηλαδή το θέμα είναι να, να πας πα διακοπέ, αλλά να μην σου βγει και ξινή η κατάσταση, έτσι. Ε, και, και σε να μην ότι σε κοροϊδεύουν, ότι σε κλέβουν και λοιπά, κύριε Τσιφάκη. Ε, λέω ότι λέει ο νόμος ότι όλα τα, τα εστιατόρια, τα καταστήματα μαζικής εστίασης, καφετέρειες κλπ. πρέπει στο 50% των τραπεζών να υπάρχει τιμοκατάλογο. Και όχι μόνο στα τραπέζια, λέει ο νόμος ότι πρέπει να υπάρχει και ένα τιμοκατάλογος στην κυρία είσοδο του καταστήματο. Να το δει ενδεχομένω και πριν λοιπόν, πριν, πεις, πριν, 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 πριν Οπότε, αν δεν δει ότι οι τιμέ είναι τσουχτερέ, γυρίζει την πλάτη και φεύγει. Mm -hmm. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να βλέπουμε πρώτα του τιμοκαταλόγου. Όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ. Αγοράς, όταν δηλαδή, αυτό δηλαδή, και όταν πάει η νοικοκυρά. Και στα καταστήματα τη. Και, στα, και στο σούπερ μάρκετ που πηγαίνουμε, κοιτάζουν τι τιμέ. Άρα λοιπόν, πόσο μάλλον, γιατί αν τα απολογίσουμε. Δεν έχουμε το χρόνο τώρα να τα ζητήσουμε αυτά. Εάν υπολογίσουμε πώ θα είναι μια τραμελή οικογένεια να αγοράσει μη διατιμημένα προϊόντα από τα κυλικεία το πλοίο, θα θέλει ακόμα ένα αισθητήριο να πληρώσει. Ένα αστήριο. Λοιπόν, ω εκ τούτου λοιπόν. Εκεί εστιάζουν τα θέματα. Πιστεύω όμω ότι η αναψυχή, έτσι οι διακοπέ, ο καθαρό αέρα, η θάλασσα και όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα, πιστεύω, να αμβλύνουν όλε τι άλλε γκρίνε. Ε, γι' αυτό θα πρέπει και οι επιβάτε, οι, 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 οι τουρίστε. Ε, οι, οποίοι, οι οποίοι θα έρθουν, έρχονται με τα, από, σήμερα, από σήμερα και επιστρέφουν. Δεν το ναι, το λέω λοιπόν. αυτό γιατί γνωρίζοντας τη στοιχεία ότι από σήμερα τα πλοία έρχονται γεμάτα από Ναι, γεμάτα. Από σήμερα και αύριο, βέβαια, έτσι το συζητάμε. Λοιπόν, βεβαίω αυτό που θα παρατηρείτε, και αξίζει να, να το αναφέρω, είναι ότι ε, θα καθυστερήσει, θα παραταθούν κατά κάποιο τρόπο οι καλοκαι... καλοκαιρινέ διακοπέ μέχρι τέλο Αυγούστου. Mm -hmm. Γιατί ενώ ε, περιμέναμε ε, κάποιες αφήξεις αρκετά πιο μεγάλες αυτές τις ημέρες, τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι πιο μικρές οι αυξήσει αυτές σε σύγκριση με πέρσι. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι, κοιτάτε να σου πω, είναι δικαιολογημένο. Και βεβαίω κάτω από αιματηρές οι οικονομίε που κάνει για μια ολόκληρη γωνιά ο πολίτη να μπορέσει να βάλει κάτι στην άκρη για να μπορέσει να πάει δύο-τρει μέρε, τέσσερι στο πολίτη διακοπέ. Λοιπόν, γιατί αυτή η γκρίζα κατάσταση, αυτέ οι φωτιέ που μπήκαν στο μάτι, έτσι, οι πυρκαγιέ που με θύματα. Ήταν, 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 μια μαύρη κατάσταση που ο κόσμο θέλει να ξεφύγει και θέλει να ξεφύγει και ξέφυγε. Πράγματι. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει και η τουριστική αγορά να μην εκμεταλλεύεται καταστάσει. Δηλαδή και οι ξενοδόχοι και να σέβεται και ασιατόρια... τον Έλληνα, Να σέβεται τον Έλληνα πώς τουρίστα. Πώς στηρίζεται. Πώς στηρίζεται στον, Έλληνα, στον Έλληνα. Στον Έλληνα στηρίζεται. Ακριβώς. Λοιπόν, αν έχει ακριβά εισιτήρια, βεβαίω ή ακριβά ξεοδοχεία, αντί για να κάνει τέσσερι ημέρε διακοπέ, θα κάνει δύο. Λέω ένα παράδειγμα. Το οποίο συμβαίνει αυτό. Φανταστείτε ότι πηγαίνανε διακοπέ, ρωτάγαμε για πόσε μέρε φεύγετε και μα λέγανε για μία. Για δύο μέρε το πολύ. Βεβαίω υπήρχαν και κάποιοι άλλοι, εργαζόμενοι δύο μέλη τη οικογένεια, εργαζόμενοι να να το σημειώσουμε, Αυτή που φεύγαν, για τέσσερι ημέρε, έτσι. Άρα λοιπόν, πιστεύω ότι για οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί αυτό μεταφράζεται σε χρήμα. Σωστό. Λοιπόν, ο, τα μάτια μα το 2014 προσδόθηκε και συμμόρφωση ε, και θα έλεγα ότι πολλοί ψάχνανε πάρα πολύ. Ε, αυτή τη χερή μάλλον που έκαναν έρευνα αγορά από το Μάιο. Από το Μάιο. Ναι, βεβαίω. Mm -hmm. Από το Μάρτιο. Από το Μάιο, είναι πιο τυχερή Γιατί αυτή η μη αναμενόμενη αύξηση των αναχωρήσεων του, 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 του πληθυσμού αυτού που mm -hmm. έφυγε τα νησιά δεν την περίμενε κανένα. Άρα λοιπόν κερδισμένοι βγήκαν πιστεύω και αυτοί οι οποίοι είχαν προλάβει πριν από δύο-τρει μήνε να κάνουν κράτηση σε κάποιο δωμάτιο. Έτσι. Σε καλύτερη τιμή. Σε καλύτερη για, τιμή. Για, να ολοκληρώσουμε, κύριε Τσιφάκη. Πάντω, από αύριο ξημερώνει μια νέα μέρα, έτσι. Βεβαίω. Για να γίνω λίγο προβοκάτορα. Ξημερώνει μια νέα μέρα. Έχουμε, και το θυμίζετε, έχουμε τέλο έχ... των μνημονίων από αύριο. Αλλά ελάτε, φαντάζομαι ότι θα, 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 δούμε ελάτε, την ελάτε, πραγματικότητα ελάτε. διαφορετικά ελάτε, από αύριο. Εγώ θα είπα το εξή. Ακούστε. Οφείλω έτσι. Και Επειδή γνωρίζει το θέμα. Έτσι. Γνωρίζω το θέμα γενικά βέβαια. Χιου, εγώ δεν ξέρω δεν διότι, είμαι ειδικό. Δεν με γι' αυτό και Ακούσα εγώ το έθεσα. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ειδικό επί των γενικών και γενικώ. Δηλαδή ε, ε, τα γνωρίζω όλα. Όχι. Εγώ γνωρίζω ένα πράγμα. Ότι από τα μνημόνια ούτε στα χαρτιά. Από τα χαρτιά δεν φεύγουμε. Απλά θα πληρώσουμε το μάρμαρο για πολλά χρόνια ακόμα και βεβαίω το πληρώνουμε εμεί. Αλλά πολύ φοβούμαι ότι θα πληρώσουν και ε, ε, οι επόμενε γενιέ. Άρα λοιπόν, ε, αυτή την καραμέλα, τουλάχιστον εγώ, την απεχθάνομαι, έτσι. Ε, πιστεύω ότι η ζωή μας θα πιο δύσκολη. Άρα, λοιπόν, εγώ δεν θα πανηγυρίσω προσωπικά. Ε, ας πανηγυρίσουν άλλοι, αλλά είναι μια πλασματική κατάσταση, μια ψευδεπίγραφη κατάσταση, η οποία, ότι, ε, κάθε άλλο παρά γιορτάσιμη είναι. Κύριε Τσιφάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό μας δελτίο. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σας νύχτα και εμείς κυρίες και κύριοι να προχωρήσουμε, να περάσουμε τα σύνορα, να αλλάξουμε θέμα. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στις σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά από την ανταλλαγή αυτών των πολεμικών δηλώσεων μεταξύ του Ταγί Περτογάν και του Ντόναλτ Τραμπ. Τα βλέμματα όλων στρέφονται αύριο πλέον και πάλι στι αγορέ αλλά και στην αντίδραση τη Ουάσιγκτον. Η τουρκική λίρα ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχει πάει ακόμη και πιο κάτω, ενώ αναμένεται η αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου πλέον στην χθεσινή εμφάνιση του Ταγίπ Ερντογάν ως παγκόσμιου ηγέτη. Στην αντεπίθεση πέρασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαμηνύοντας ότι θα αντικρούσει όλους όσοι παίζουν παιχνίδια με την οικονομία της Τουρκίας, μιλώντας στο συνέδριο του κομματός του και ενώ οι οπαδοί του ανήρτησαν ένα πελώριο πανό που τον παρουσίαζε ως κατακτητή του κόσμου. <Τυξη> Çünkü biz Türk milletiyiz. Çünkü biz Müslümanız. Çünkü biz insanlığın ortak sesi ve vicdanıyız. Şimdi herkes Donald Trump'ın cevabını bekliyor. Neyi söyledi Bugün de yine imanımızla mücadelemizi yürütüyoruz. Türk'ün cesareti ve Müslüman'ın aklı imanının tezahürüdür. Hem cesareti hem aklı olan bu milletin karşısında duracak hiçbir fani güç Το συνέδριο του ΑΚΕΠ μετετράπη σε ένα σόου από τον Τούρκο Πρόεδρο, έχοντα καλέσει κόσμο από διάφορε φιλικέ χώρε σε μια προσπάθεια να αποδείξει ότι δεν είναι απομονωμένη η Τουρκία. Έλαβε μάλιστα και βραβείο ηγέτη τη Οικουμένη. Λίγε ώρε νωρίτερα, ο Ντόναλτ Τραμπ είχε τοποθετηθεί σκληρά εναντί τη τάση τη Τουρκία στο θέμα του Πάστορα Μπράνσον. Uh, we'll see what happens. They have a wonderful Christian pastor. He's a wonderful man, Pastor Brunson. They made up this phony charge that he's a spy, uh, and he's not a spy. Uh, he's going through a trial right now, if you call it a trial. They should have given him back a long time ago. And Turkey has, in my opinion, acted very, very badly. So we haven't seen the last of that. We are not going to take it sitting down. They can't take our people. So Ένα άρθρο για τον Ερντογάν φιλοξενεί ο Guardian. Η Ήβρη φέρνει την έμεση, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνε. Πρόκειται για ένα μάθημα ζωή που ο Ταγί Περντογάν, ο αλαζόνα ηγέτη τη Τουρκία, μοιάζει ανίκανο να καταλάβει την ώρα που η χώρα του βυθίζεται σε μια κρίση που ο ίδιο προκάλεσε, γράφει ο αρθρογράφο τη Βρετανική Εφημερίδα. Με την τουρκική οικονομία να βρίσκεται στο χείλο τη καταστροφή, το Βερολίνο προτρέπει τον Ταγί να ζητήσει πρόγραμμα βοήθεια του Διεθνού το ταμείου. Το θέμα συζητήθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών, Όλαφ Σόλτ, με τον Τούρκο ομολογό του Μπεράτ Αλμπαϊράκ. Σύμφωνα με το Σπίγκελ, ο Σόλτ ενθάρρυνε τον Αλμπαϊράκ να επανεξετάσει την αρνητική στάση τη Τουρκία και ο Τούρκο Υπουργό ανακοίνωσε από την πλευρά του την επικείμενη περιοδία του στι χώρε του κόλπου προκειμένου να αναζητήσει χέρι βοηθεία από φιλικέ χώρε. Ελπίζει επίση πω η Ρωσία είναι έτοιμη να προσφέρει χρήματα στην Τουρκία. Εκτό σύνορων, να περάσουμε τώρα και να πάμε στο μουσουλμανικό προσκύνημα, γνωστό ω που ξεκίνησε σήμερα στην Μέκα τη Σαουδική Αραβία και βρίσκεται, η οποία η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη αυτέ τι μέρε. Σχεδόν δύο εκατομμύρια μουσουλμάνοι από όλο τον κόσμο έχουν φτάσει στο βασίλειο των Ουαχαβιτών για να γιορτάσουν στη Μέκα, ενώ επιπλέον περίπου 600.000 Σαουδάραβε θα βρεθούν εκεί, αφού για πολλού μουσουλμάνου πιστού αυτό είναι ένα ταξίδι ζωή. Κάθε πιστό μουσουλμάνο, άντρα ή γυναίκα, Πρέπει να εκπληρώσει πέντε θρησκευτικά καθήκοντα, ανάμεσα σε αυτά και το ΧΑΤΣ, το μεγάλο προσκύνημα. Αλλιώ, σύμφωνα με την Ισλαμική παράδοση, ο προφήτη Μωάμεθ γεννήθηκε στη Μέκκα. Οι άντρε φορούν μια ρόμπα προσκυνητή, αποτελούμενη από δύο λευκά πανιά. Από εδώ και στο εξή, οι πιστοί βρίσκονται στο ΙΧΡΑΜ, το λεγόμενο, μια κατάσταση συνείδηση που του απαγορεύει να ορκιστούν, να ξυριστούν, ενώ οι γυναίκε δεν επιτρέπεται πλέον να μακυλιάρουν τα πρόσωπά του. Στη συνέχεια, προσκυνητέ πηγαίνουν στο Άγιο Τζαμί για πρώτη φορά, τη δεύτερη μέρα, οι πιστοί περνούν στο Ροσαραφάτ, έξω από την πόλη, προσεύχονται και ζητούν την συγχώρεση των αμαρτιών του. Το βράδυ προχωρούν στην πεδιάδα τη περιοχή, όπου συλλέγουν πέτρε για το συμβολικό λιθοβολισμό του διαβόλου την επόμενη ημέρα. Και στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, το δελτίο μα ολοκληρώθηκε. Από όλου εμά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.